Άρχισα να ασχολούμαι με το bartending από τα 18 μου, όταν μια εταιρεία από τού με προσέλαβε για να τρέξω κάποια promotion. Μας κάνανε κάποια μικρή εκπαίδευση τότε. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της δουλειάς μου σε αυτή την εταιρεία, με ήδη η εταιρεία στην οποία εργάζομαι αυτή τη στιγμή, η Bar Philosophy, μου ζητήσανε να δουλέψω μαζί τους. Μετά από κάποια χρόνια ανέλαβα τα σεμινάρια του bartending, τα οποία τρέχω εγώ ίδιος. Και άρχισα επίσης να μπαίνω σε μαγαζιά να κάνω εκπαιδεύσεις και να στείνω μαγαζιά με αυτήν την εταιρεία. Και έτσι και βρέθηκα μέχρι τώρα εδώ, στο TaylorMade. Πέρασα και από διάφορα κλαμπ, πέρασα και από καφετέρειες, πέρασα και από διάφορα άλλα cocktail bar, αλλά η βασική μου ενασχόληση, πιστεύω ότι τα τρία βασικά σημεία στη μέχρι τώρα μικρή καριέρα μου ήταν αυτά. Δηλαδή, η εταιρεία από τού για την οποία δούλεψα, η εταιρεία bartending για την οποία δουλεύω μέχρι τώρα και το μαγαζί στο οποίο είμαι υπεύθυνος αυτή τη στιγμή. Θα σου πω πώς ξεκίνησα να ασχολούμαι. Όπως και όλα τα παιδιά πιστεύω, έτσι και εγώ, στην αρχή μας άρεσε ο κόσμος, μας άρεσαν τα φώτα εντός εισαγωγικών, μας άρεσε όλο αυτό το κλίμα, το ότι είσαι το επίκεντρο ενός μαγαζιού, ότι ο κόσμος έρχεται σε σένα, ότι μιλάει. Στη συνέχεια, μετά από κάποια ταξίδια και μετά από αρκετή ενασχόληση, βρήκα κάτι άλλο, κάτι πιο σημαντικό. Βρήκα αυτό που λέγεται φιλοξενία. Σε μένα απαγορεύεται η λέξη πελάτης. Για μένα δεν υπάρχει πελάτης, υπάρχει φιλοξενούμενος. Οπότε προσπαθώ κάθε φορά, όταν έρχεται κάποιος φιλοξενούμενος, να τον κάνω να νιώσει σαν το σπίτι του ή σαν το δικό μου το σπίτι. Έτσι λοιπόν, όταν καλώ φίλους μου στο σπίτι μου, προσπαθώ να τους δώσω ό,τι καλύτερο έχω. Και από θέμα φιλοξενίας, δηλαδή το πού θα τους βάλω να κάτσουν, το πόσο άνετα θα νιώσουν, αλλά και τι θα τους δώσω είτε να φάνε είτε να πιούνε. Έτσι λοιπόν και στο μπαρ μας περνάει αυτή η φιλοσοφία, η φιλοσοφία της φιλοξενίας δηλαδή, και προσπαθούμε να δώσουμε στο φιλοξενούμενό μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είτε αυτό λέγεται σε ποιότητα, είτε αυτό που θα τέρψει πιο πολύ τη γεύση του και τις αισθήσεις του. Αγαπάω τα υλικά που αγαπάει πιο πολύ ο κάθε φιλοξενούμενός μου, δηλαδή είτε αυτά είναι κάποια φρούτα, είτε είναι μπαχαρικά, είτε είναι κάποιες πρώτες ύλες. Εγώ προσωπικά προτιμώ να χρησιμοποιώ υλικά πιο δύσκολα, όπως υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην κουζίνα. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσω πρώτες ύλες, θα χρησιμοποιήσω ζαχαροπλαστικές ύλες. Okay, με αρέσουν και εμένα τα φρούτα, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τίνω προς τα εκεί, δηλαδή να χρησιμοποιήσω την κουζίνα και τα υλικά της κουζίνας μέσα στα κοκτέιλ μου. Τα ιαπωνέζικα ουίσκι ήταν κάτι το οποίο δεν το πίστευα τόσο μέχρι που πήγα στο Τόκιο, όπου είδα πόσο δυνατές γεύσεις έχουν, πόσο ξεχωριστό μπορεί να είναι το κάθε ιαπωνέζικο ουίσκι, πόσο μπορεί να διαφέρει μία ετικέτα με λιγότερη ή περισσότερη παλαίωση από την ίδια ετικέτα με λιγότερη ή περισσότερη παλαίωση. Και έτσι αποφασίσαμε να φέρουμε κάποιες ετικέτες, έχουμε 16 στο σύνολο. Έχουμε κάτσει και έχουμε κάνει άπειρες γευσηγνωσίες ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το γευστικό προφίλ στον πελάτη και να επιλέξουμε ένα από τα τρία σερβιρίσματα που γίνονται στο ιαπωνικό whisky. Δηλαδή, είτε με πάγο, είτε σαν μιζουάρι, που σημαίνει
ουίσκι μαζί με νερό, είτε σαν μιζουσόντα, δηλαδή ουίσκι μαζί με σόδα. Σήμερα θα σας φτιάξω ένα Ginza Sour. Το Ginza Sour είναι στην ουσία μία εικόνα δικιά μου από το Τόκιο. Αυτό το οποίο έμαθα να κάνω στο Τόκιο και γενικότερα στην Ιαπωνία, αυτό που με διδάξανε, ήταν να δημιουργώ κοκτέιλ με εικόνες, ώστε να μην έχεις μόνο τη γεύση, αλλά να έχεις και μία πολύ καθαρή εικόνα πάνω σε αυτό που θα σου δώσω, ώστε να αποτυπώνεται ακόμα πιο πολύ το κοκτέιλ και η δημιουργία στον πελάτη. Αυτό το οποίο λοιπόν θα σας κάνω σήμερα είναι ένα κοκτέιλ με ιαπωνικό ουίσκι, με σερβίρισμα ιαπωνικό, αρώματα από γιούζου και γιασεμί, τα οποία είναι καθαρά ιαπωνικά, δηλαδή όποιος τα γευτεί μπορεί να καταλάβει κάτι εξωτικό όπως η Ιαπωνία, και χρησιμοποιώ μέσα και κάποια υλικά κουζίνας τα οποία αντιπροσωπεύουν τα sushi bar τα οποία βρίσκονται στην Ginza. Η Ginza είναι ένας τεράστιος δρόμος με πολλά cocktail bar και πάρα πολλά sushi bar, τα οποία περνώντας απ' έξω έχεις σε κάθε τετράγωνο διαφορετικές μυρωδιές. Οπότε πιστεύω ότι ένα Ginza Sour θα είναι αυτό το οποίο χρειάζεται για να αντιπροσωπεύσει την εικόνα που έχω για το Τόκιο. Κάθε βράδυ έχουμε διαφορετικές ιστορίες. Αυτό το οποίο όμως μου κάνει εντύπωση και μπορώ να το θυμηθώ πάρα πολύ είναι ότι άπειρες φορές μας έχει τύχει να μας μιλάει κάποιος φιλοξενούμενος με τον οποίο μοιραστήκαμε μία εμπειρία και να μας αναφέρει τόσο μεγάλες λεπτομέρειες που εμείς απορούμε που δεν τις θυμόμαστε, και πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία αίσθηση για ένα bartender όπου έχει μοιραστεί μία εμπειρία με έναν φιλοξενούμενο και μας κάνει ειλικρινά μεγάλη εντύπωση το πόσο αυτοί οι άνθρωποι χαίρονται με αυτές τις εμπειρίες που είχαν μαζί μας και πόσο πολύ κοντά μας νιώθουν, όπου μας αγκαλιάζουν και μας μιλάνε λες και ήμασταν χθες το βράδυ μαζί, ενώ μπορεί να έχουν περάσει μήνες ή ακόμα και χρόνια, ή να έχουμε αλλάξει μπαρ, να έχουμε αλλάξει περιοχή, και πραγματικά νιώθεις ότι είναι σαν να χθες το βράδυ να ήμασταν πάλι μαζί. Οπότε πιστεύω ότι όλο αυτό δημιουργεί κάτι σαν μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Γι' αυτό το λόγο δεν ξεχωρίζουμε πελάτες και τους λέμε φιλοξενούμενους. Είμαστε όλοι μια πολύ μεγάλη οικογένεια, είμαστε όλοι φίλοι.